Τα περισσότερα μηνύματα που δέχομαι και στο Instagram αλλά και στο TikTok είναι για Apple Watch Faces. Ήρθε η ώρα λοιπόν να σας δείξω κάτι πάρα πολύ τρελό που βρήκα για εύκολα Apple Watch Faces. Αρκετά τόσα όσα να μην βαρεθείτε ποτέ. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σου αρέσουν και άλλες τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι φυσικά για να μην χάσεις κανένα από ένα βίντεο. Επίσης, live stream στο Twitch και φυσικά Instagram και TikTok για να μην χάνεις tips και tricks για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Σήμερα λοιπόν θα δείξω κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο και πραγματικά θα βοηθήσει πάρα πολλούς. Βρήκα λοιπόν έναν τρόπο για εύκολα Apple Watch Faces. Με έχετε ρωτήσει γενικότερα κατά καιρούς γιατί δεν μπορούμε να βρούμε εύκολα Apple Watch Faces και φυσικά έχουμε βαρεθεί τα default και θέλουμε κάτι διαφορετικό. Έτσι λοιπόν έψαξα, έκανα τη βρώμικη δουλειά και βρήκα τον τρόπο για σένα που έχεις Apple Watch και θέλεις να προσθέσεις νέα Apple Watch Faces στο Apple Watch σου. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή και πάρα πολύ εύκολη. Το μόνο που χρειάζεται είναι να πας κάτω στην περιγραφή και να πατήσεις το link που είναι πάνω-πάνω. Apple Watch Faces. Μάλλον Free Apple Watch Faces. Και η διαδικασία θα δείτε ότι είναι πάρα μα πάρα πολύ απλή. Τι θα χρειαστούμε φυσικά έτσι. Χρειαζόμαστε έναν υπολογιστή και ένα κινητό. Πολύ βασικό. Για να κάνουμε, γιατί θα το κάνουμε μέσω λειτουργίας του QR Code. Τώρα, εάν δεν έχεις υπολογιστή, μη μου αγχώνεσαι, υπάρχει λύση. Θα πατήσεις το link. Απλά θα χρειαστεί το κινητό σου για να κάνεις scan ένα QR Code για να περάσει το face μέσα στην εφαρμογή του Apple Watch. Έτσι λοιπόν, αν σε περίπτωση δεν έχεις, πάρε το κινητό της μητέρας σου ή του πατέρα σου, ή αν δεν έχεις μητέρα και πατέρα, πάρε το κινητό της γιαγιάς σου, εάν δεν έχεις γιαγιά, βρες το κινητό του κολλητού σου. Έτσι λοιπόν, υπάρχει τρόπος και για σένα. Υπάρχει τρόπος και για σένα που δεν έχεις κάποιο κινητό στην οικογένεια. Φαντάζομαι πως αδερφή, πατέρας, μπαμπάς, μαμά, γιαγιά, θείος, θεία, ένα τηλέφωνο θα μπορέσεις να βρεις για να ανοίξεις τη σελίδα από το δικό του τηλέφωνο για να μπορέσεις να κάνεις ένα QR code στο δικό σου τηλέφωνο. Τι χρειαζόμαστε? Πολύ βασικό για να ξεκινήσουμε. Προφανώς ένα Apple Watch, γιατί θα βάλουμε Apple Watch Faces. Πολύ βασικό. Δεύτερο πράγμα που χρειαζόμαστε και πολύ βασικό είναι φυσικά ένα iPhone και να έχουμε συγχρονισμένο το Apple Watch μας με το iPhone μας και φυσικά ένα δεύτερο κινητό για να ανοίξουμε την σελίδα που θα σας έχω κάτω στην περιγραφή που θα πάτε να την τσεκάρετε για να σας πάει κατευθείαν και να μην χρειάζεται να μπαίνετε στη διαδικασία να ψάχνετε και να βαριέστε. Και θα δείξουμε τη σελίδα ακριβώς. Είναι πραγματικά πάρα πολύ τίμια, πάρα πολύ ωραία και εμένα με έχει ενθουσιάσει. Πάμε να την τσεκάρουμε. Εγγραφή οθόνη στο MacBook, Command, Shift και 5. Επιλέγετε το κομμάτι που θέλετε και πατάτε εγγραφή οθόνη. Τυψάκι, θα κάνουμε και επίσης tips για MacBook. Κάποια στιγμή είναι δρομολογημένα να γίνουν. Μην αγχώνεστε. Οπότε, Command, Shift και 5 και εγγραφή για να γράψουμε την οθόνη. Λοιπόν, η σελίδα λέγεται Watch Facely. Έτσι ακριβώς όπως την ακούτε. Έχει και εφαρμογή στο App Store. Εδώ πέρα είναι ακόμα πιο ομαδοποιημένα και μαζεμένα όμορφα και ωραία. Μπορείτε όμως να την κατεβάσετε αν σε περίπτωση δεν σας βολεύει μέσω του QR Code. Φυσικά πάτε, πατάτε, κατεβάζετε την εφαρμογή, τη βλέπετε στο App Store και η εφαρμογή είναι πάρα πολύ τίμια επίσης. Άμα την κατεβάσετε, μπορείτε εύκολα να πατάτε αυτό που θέλετε και να σας το ανοίγει. Εγώ θα σας το δείξω όμως με τη διαδικασία του τηλεφώνου γιατί με βόλεψε περισσότερο. Αν πατήσουμε λοιπόν App Store, βλέπετε ότι υπάρχει εφαρμογή και είναι όλα τα faces κανονικά και μπορείτε να τα προσθέσετε στο Apple Watch. Δηλαδή, μπορείτε πολύ απλά να πάτε να την τσεκάρετε. Εφαρμογή Watch Facely και την κατεβάζετε. Είναι όλα free. Ό,τι έχει μέσα είναι free. Πάμε λοιπόν πίσω στην σελίδα να σας δείξω πρώτα τη σελίδα και μετά θα κάνουμε και ένα scroll up στην εφαρμογή να την τσεκάρετε και την εφαρμογή. Κατεβαίνουμε λοιπόν και βλέπετε ότι έχει χιλιάδες. Load more και συνεχίζει. Next και συνεχίζει. Next και συνεχίζει. Next και ούτω καθεξής. Έχει και τα Nike τα Faces που εγώ τα έψαχνα τα Nike τα Faces. Έχει και κάτι Adidas πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ τίμια. Έχει ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και φυσικά για να μην ψάχνεις ένα-ένα μπορείς να πας κάτω στα tags και σου λέει flags, σου λέει Christmas, σου λέει combat, σου λέει Halloween, σου λέει hustle, σου λέει symbols, σου λέει stripes, solar. Ας πατήσουμε να δούμε το combat. Πατάμε λοιπόν το compact και βλέπουμε ότι μας έχει, θα έλεγα, τα έτσι λίγο πιο, όχι τόσο minimal, που έχει πολλή πληροφορία. Είναι για εσάς που γουστάρετε αυτό το face, δηλαδή ας πούμε αυτό το Nike εμένα μου αρέσει γιατί είναι το Nike και δεν μπορείς να το έχεις στο δικό σου ρολόι, αλλά σε αυτό μπορείς να το έχεις. Δες τώρα, εγώ θέλω αυτό το face. Ωραία, τι κάνω.
εφόσον θέλω αυτό το συγκεκριμένο και το γουστάρω πολύ και μου αρέσει και το δίπλα. Βασικά όλα μου αρέσουν. Εγώ έχω φάει πολλές ώρες σε αυτή τη σελίδα γιατί έχω κολλήσει και έχω κατεβάσει αρκετά. Ας πάμε όμως στο γεγονός ότι αυτό μας αρέσει και το γουστάρουμε. Οπότε το πατάμε. Βλέπετε ότι σας λέει App used in faces. Σου λέει ότι χρησιμοποιεί τον Nike NRC, χρησιμοποιεί το ημερολόγιο, χρησιμοποιεί την δραστηριότητα και χρησιμοποιεί και το iTunes. Οπότε, εάν το γουστάρεις και σου αρέσει, πατάς scan, πηγαίνεις στην κάμερα του κινητού σου, την ανοίγεις και σκανάρεις το QR code. Το πατάς και σου ανοίγει εδώ. Σου λέει, αυτός ο ιστότοπος προσπαθεί να πραγματοποιήσει λήψη μίας πρόσωψης για Apple Watch Face. Οπότε το πατάς. Βλέπετε ότι σας βγάζει προσθήκη πρόσωψης γράφημα αρθρωτό. Οκ, ένα όνομα που σου δίνει το τηλέφωνο και πατάς συνέχεια. Βλέπετε εδώ πέρα ότι συμπεριλαμβάνεται λήψη. Οπότε μην αγχώνεστε, αν σε περίπτωση έχει κάποια εφαρμογή την οποία δεν την έχετε, μπορείτε εύκολα να πατήσετε λήψη εδώ πέρα. Οπότε πατάς τη λήψη, περιμένεις, σου την κατεβάζει την εφαρμογή και πατάς τέλος και η πρόσωψη προσθέθηκε. Βλέπετε ότι την έχω ήδη στο Apple Watch. Δηλαδή με το που την βάλεις, κατευθείαν η πρόσωψη μπαίνει στο Apple Watch. Φυσικά λέει ότι κάνει από τον Nike Club Run. Πρέπει να είσαι μέλος του Nike Club Run. Του Nike Club Run, όχι Nike προφανώς. Οπότε μόλις το συνδέσεις κατευθείαν το κινητό σου, το ρολόι σου μάλλον, παίρνει κατευθείαν την πρόσωψη που θέλεις. Εγώ βρήκα μια πολύ ωραία επίσης και έχω προσθέσει, να σας την δείξω. Έχω προσθέσει και αυτήν εδώ, είναι πιο minimal. Μ' άρεσε πολύ, είναι πάρα πολύ τίμια επίσης. Να την τσεκάρετε και αυτήν. Και συνεχίζουμε. Θέλεις να κατεβάσεις και κάποια ακόμα. Πατάς πίσω φυσικά και συνεχίζεις και ψάχνεις. Έχει πάρα πολλές. Υπάρχει περίπτωση κάποια Nike Faces να μην δουλεύουν στο κανονικό Apple Watch. Γιατί το Nike, η Nike έκδοση του Apple Watch έχει κάποιες λειτουργίες έξτρα τις οποίες δεν έχει το κανονικό Apple Watch. Οπότε, εάν σε περίπτωση θέλετε να κατεβάσετε κάποια Nike και δεν σας την κατεβάζει, κατεβάστε κάποια άλλη. Υπάρχει μια πιθανότητα. Αν έχετε την έκδοση την Nike, που κάποια από εσάς μπορεί να την έχετε, μπορείτε να κατεβάσετε οποιαδήποτε θέλετε. Αλλά έχει πάρα πολλές, να πάτε να τσεκάρετε. Πάμε να δούμε και την εφαρμογή. Και μέσω της εφαρμογής μπορείς πάρα πολύ εύκολα να κατεβάσεις φυσικά Face. Αν σε περίπτωση δηλαδή δεν έχεις υπολογιστή ή δεν θέλεις να τα βλέπεις στον υπολογιστή σου. Πηγαίνεις στο App Store, θα σας έχω επίσης link κάτω στην περιγραφή της εφαρμογής του App Store να την κατεβάσετε. Πας αναζήτηση και γράφεις Watch Facely. Περιμένεις να φορτώσει προφανώς, είναι η πρώτη, πατάς απόκτηση να την κατεβάσεις. Πατάς double tap φυσικά για την εγκατάσταση, βλέπει το Face ID και η εφαρμογή κατεβαίνει εύκολα. Πατάμε άνοιγμα και μόλις μας ανοίξει... Φατσούλα που γελάει. Και βλέπετε ότι έχει πάρα μα πάρα πολλά και εδώ πέρα. Εδώ είναι τα popular. Μπορείς να πας στα... Μπορείς να αποθηκεύσεις κάποια φυσικά αγαπημένα. Εδώ έχει view all. Μπορείς να πατήσεις και σου τα έχει όλα. Μπορείς να αναζητήσεις φυσικά στην αναζήτηση ό,τι θέλεις. Σου λέει τα download, σου λέει ποιος την έχει φτιάξει. Ποιος έχει φτιάξει μάλλον το Face, γιατί κάποιοι τα φτιάχνουν για να τα ανεβάσουν εδώ. Και ας πάρουμε ένα παράδειγμα ότι θέλεις να κατεβάσεις. Αυτό που κατέβασα εγώ είναι αυτό εδώ. Ας πούμε ότι θέλουμε αυτό. Το πατάμε. Μας αρέσει. Ωραίο. Περνάει. Βλέπετε ότι γράφει Add Apple Watch Face. Άμα το πατήσουμε, βλέπετε ότι μπαίνει. Πατάμε συνέχεια. Βλέπετε ότι χρειάζεται το battery phone. Οπότε θα πατήσουμε αποθήκευση, απόκτηση. Μόλις πατήσεις απόκτηση κατεβαίνει το app κατευθείαν. Οπότε δεν χρειάζεται να κάνετε πολύ απλά τίποτα. Γίνονται όλα αυτοματοποιημένα. Μόλις το κατεβάσετε πάρα πολύ εύκολα, περιμένετε, πατάτε τέλος και έχει μπει. Είναι ήδη στο ρολόι. Να σας το δείξω κιόλας. Και είναι και πάρα πολύ ωραίο αυτό γιατί λέει. Έχει την μπαταρία του τηλεφώνου και του Apple Watch. Φυσικά δεν έχει φορτώσει ακόμα. Θέλει λίγο να φορτώσει. Μπορείς να πας πίσω και να διαλέξεις οποιοδήποτε άλλο θέλεις μέσα από την εφαρμογή. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Apple Watch Faces λοιπόν, πας, τσεκάρεις, κατεβάζεις εύκολα και γρήγορα. Αν σου αρέσουν και άλλες τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις φυσικά να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe γιατί με βοηθάει. Και φυσικά Instagram
και TikTok και live stream στο Twitch και Discord server για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.